Τώρα, διαβάζοντας κανένας το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, την περικοπή από το κατά Μάρκον Ευαγγελίου, δεν υπάρχει καλύτερος καθρέφτης για τον εαυτό του ο καθένας από αυτήν την περικοπή. Καλύτερος καθρέφτης. Να βάλουμε τον εαυτό μας μπροστά και να κοιταχτούμε. Ο Χριστός μίλαγε στους μαθητές Του για αυτά που θα έρθουν σε λίγες μέρες. Όπως τώρα, πετυχαίνει να έρχεται Μεγάλη Εβδομάδα. Σε μία εβδομάδα θα περάσουμε και μετά είναι Μεγάλη Εβδομάδα. Και τους λέει για το πάθος, για αυτά όλα που θα τραβήξει ο Χριστός. Και δεν είναι λίγα αυτά. Τους μιλάει και για θάνατο, ότι αυτός Θεός ον θα αποθάνει. Και ενώ τους λέει για όλα αυτά, τον παίρνουν παράμενα ή παράμερα τα παιδιά του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και τι του λένε. Τα ακούει κάποιος, το διαβάζει και μένει έκθαμβος. Επειδή ο Χριστός τους λέει για τη Βασιλεία των Ουρανών που θα έρθει και θα ανοίξει και θα μπορούμε όλοι να πάμε εκεί που είναι ο Παράδεισος και κλεισμένος μέχρι τότε, διότι είχαμε πέσει στην αμαρτία μέσα στον Παράδεισο, η Εύα και ο Αδάμ. Και ενώ λοιπόν τους λέει όλα αυτά, αυτοί τι του λένε. Κάνε δάσκαλε, τώρα που θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών, πιστεύοντας αυτοί αυτό που πίστευαν και οι Ιουδαίοι και πιστεύουν μέχρι σήμερα. Αν οι Ιουδαίοι τα βάζουν, οι Εβραίοι τα βάζουν με όλους, να καταστραφούν οι πάντες, μόνον αυτοί να μείνουν πάνω στη γη. Διότι μόνον αυτοί είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αυτό σημαίνει σιωνισμός. Γι' αυτό και μπήκαν απέναντι με τους Γερμανούς άλλοι και εκείνοι, οι οποίοι πίστευαν στην παντοδυναμία της δικιάς τους φυλής, της αρίας φυλής, ότι άμα εμείς κυριαρχήσουμε στον κόσμο, λέγανε οι Γερμανοί, θα είναι όλα υπέροχα. Υπέροχα ημέν, υπέροχα ιδέ, γι' αυτό και ημέν κάνανε μακελιό τους δε. Και οι δε τώρα κάνουν μακελιό τους άλλους γύρω-γύρω. Το ίδιο λοιπόν πίστεψαν και οι μαθητές του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Κάνε δάσκαλε, σου ζητάμε κάτι, λέει, μια χάρη. Ποια χάρη? Τώρα που θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών, κάνε να είμαστε ο ένας από τη μια μεριά πρωθυπουργός και ο άλλος από την άλλη πρόεδρος δημοκρατίας. Μη χάσουμε τις θέσεις, μη χάσουμε την εξουσία, μη χάσουμε τα πάντα, διότι μας ανήκουνε. Γιατί είμαστε 3 χρόνια κοντά σου. Και η ηρωνία, μα μόνο σε αυτούς ανήκαν. Μόνο αυτοί ήταν κοντά του. Μόνο αυτοί θα μπορούσαν να του ζητήσουν οι άλλοι μαθητές, οι οποίοι θύμωσαν μετά όταν το κατάλαβαν τι ζήτησαν αυτοί. Και τι απαντάει ο Χριστός? Δύναστε, λέει, να πιείτε, μπορείτε να πιείτε το ποτήρι το οποίο θα πιω εγώ? Μπορείτε? Και να βαπτιστείτε με το βάπτισμα το οποίο βαπτίστηκα, θα βαπτιστώ εγώ? Ποιο ήταν το βάπτισμα που θα βαπτίζονταν σε λίγο? Του αίματος. Και το ποτήρι ήταν ο πόνος όλος από το μαρτύριό του Χριστού. Όλος ο πόνος. Και όλη η ανηφόρα του Γολγοθά. Και οι μαθητές, τυφλωμένοι από τη δόξα που θέλουν,
Ναι, δυνάμεθα. Εμείς μπορούμε, ναι, το κάνουμε. Πού να ξέραν οι ταλαιπωροί τι ήταν αυτά που τους έλεγε ο Χριστός. Ναι, λέει, είναι αλήθεια ότι θα πιείτε κι εσείς αυτό το ποτήρι. Αλλά το ποιος θα καθίσει από εδώ και το ποιος θα καθίσει από εκεί, ποιος θα είναι σε αυτήν τη βασιλεία των ουρανών, δεν είναι δικό μου, αλλά του πέμψαντός με πατρός. Ποιος άραγε είναι σε αυτήν τη βασιλεία των ουρανών? Σε λίγες μέρες, σε μια εβδομάδα από τότε, σε μια εβδομάδα σχεδόν από τώρα, τη Μεγάλη Πέμπτη, θα μας δείξει τον πρώτο που μπορεί να είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Ποιος? Ο ληστής. Πόσες φορές, πόσοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία ρώτησαν και ξαναρώτησαν, προβληματίστηκαν και ξαναπροβληματίστηκαν. Μωρέ, το ληστή ήθελε πρώτον ο Χριστός. Γιατί να βάλει το ληστή πρώτο στη Βασιλεία των Ουρανών? Για να μας δείξει πόσο πολύ φάρδος έχει η αγάπη και η καρδιά και η αγκαλιά του Θεού, που να χωράει μέσα και ο ληστής. Πόσοι να δείτε, πόσοι να δείτε, πόσοι να δούμε, όχι να δείτε, τι να δείτε, να δούμε κι εγώ μαζί σας. Θα κοιτάμε στην άλλη τη ζωή και θα λέμε, ω, αυτός μέσα και αυτός μέσα και εκείνος μέσα. Και εμείς, ο ίδιος ο Χριστός το είπε, προάγουσιν ημάσταν που πριν από σας οι αμαρτωλοί και οι τελώνες και οι πόρνες. Και έλεγε ένας δεσπότης, άγιος άνθρωπος, σοφός άνθρωπος, Γεροδιονύσιος ο Ψαριανός από την Κοζάνη, καμιά φορά ήταν πνευματικό παιδί, για να θυμηθούμε ποιον ήταν πνευματικό του παιδί, ο Γιαννάκης που είχαμε ψάλτη πριν από τον Αντώνη. Και του λέγαμε, λέει, καμιά φορά ρώταγε ο δεσπότης, πού είναι ο Γιώργος, πού είναι η Γεωργία, πού είναι ο Κώστας, πού είναι η Κωνσταντίνα. Ρώταγε για παιδιά που τα αγαπούσε. Γέροντα, αυτός είναι στην αμαρτία. Απάντηση τώρα του σοφού και πολύ πνευματικού δεσπότη. Απάντηση. Δόξα το Θεό. Τι λες, μωρέ δεσπότη, δόξα το Θεό που είναι στην αμαρτία? Ναι, βρε παιδί μου, δόξα το Θεό, γιατί αυτός είναι πιο κοντά στη Βασιλεία των Ουρανών. Ρε δεσπότη, γιατί μας τρελαίνεις τώρα, γιατί μας τα λες έτσι, γιατί μας μπερδεύεις, τι είναι τούτο εδώ τώρα? Και εξηγούσε τι. Αυτός που είναι στην αμαρτία ευκολότερα θα πει κάποια στιγμή, πω πω τι κάνω, τι κάνω, τι κάθομαι και κάνω. Συγχώρεσέ με Χριστέ μου, αμαρτωλός είμαι. Το βλέπω πολλές φορές που έρχονται μερικοί στην εξομολόγηση και έχουν μια ταπείνωση φοβερή. Θέλω, λέω, να έρθεις να μεταλάβεις. Τι λες, παπά μου, εγώ δεν μιλάω με την τάδε, πώς να μεταλάβω? Και σου έρχεται αυτή που νομίζει ότι είναι τέλεια ή τέλειος. Τι λες, παπά μου, που δεν θα μεταλάβω εγώ, είσαι στα καλά σου. Πω, πω, λέω, πόσο καβάλα ανεβαίνει ο διάβολος και μας φτιάχνει εγωισμό, σαν των μαθητών του Χριστού που νόμισαν
ότι αξίζουν αυτοδίκαια να πάρουν τη θέση κοντά στο Χριστό στη Βασιλεία των Ουρανών. Αχ, αυτή η αυτοδικαίωση. Αχ, πόσο διάβολος είναι αυτό. Πόσο διάβολος είναι ο εγωισμός, μέσα από τον οποίο μετά τηγανίζουμε όλους τους δικούς μας. Περιλαβαίνουμε την ύφη μας, την κάνουμε... Να μην πω τη λέξη μες στον ναό. Έτσι τη φωνάζουμε. Ποια αυτή? Και είναι η γυναίκα του γιού μας. Και τις βγάζουμε χίλιες αμαρτίες και οι καημένοι είναι σε όλα καθαροί και εμείς είμαστε που την κρίνουμε και την κατακρίνουμε. Και την ύφη και την κόρη και τη γειτόνισσα και την παραγειτόνισσα και τη θεία και την ξαδέρφη και όλους τους βγάζουμε σκάρτους. Μόνο τον εαυτό μας. Δεν έχω παπά μου, πω πω όταν τα ακούω πόσο πονάω, δεν έχω παπά μου καμία αμαρτία. Πόσα χρόνια, λέω, πόσες μέρες έχεις να εξομολογηθείς? Δεν εξομολογήθηκα ποτέ. Λέω, πάπα, υπάρχουν και κάποιοι που δεν έκαναν ποτέ καμιά αμαρτία. Και μετά στη συνέχεια στην κουβέντα βγάζουμε καμιά πενινταριά αμαρτίες. Και λέω, γιατί να έχουμε την συνείδηση ότι δεν έχουμε τίποτα? Τότε δεν έχει και Βασιλεία των Ουρανών. Όχι, δεν έχει παράδεισο. Δεν έχει παράδεισο. Πάμε λοιπόν αυτές τις μέρες όλοι να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Και ο Παπαχρίστος στο δικό του γέροντα, στο δικό του πνευματικό, και εσείς στον πνευματικό σας, και όσοι έρχεστε στον χαζό τον Παπαχρίστο, να καθαρίσουμε τις ψυχές και τις καρδιές. Όσο μπορεί ο Παπαχρίστος με αγάπη το κάνει. Και μου αρέσει πολύ όταν έρχεστε και μου χαμογελάτε, όταν έρχεστε και με αγκαλιάζετε, όταν έρχεστε και ανοίγετε την καρδιά σας. Τι τιμή και τι χαρά για μένα. Ξέρετε γιατί τιμή? Γιατί όλοι είστε πάνω από μένα, καλύτεροι από μένα. Και ξέρετε γιατί χαρά? Ξέρετε? Γιατί εκείνη την ώρα ξέρω πόσο πολύ ο πονηρός στενοχωριέται και πόσο χαίρεται ο Χριστούλης μας. Θα είμαι λοιπόν αυτές τις μέρες, ακούστε. Όχι, Μεγάλο Σάββατο απόγευμα δεν θα είμαι. Με παίρνουν πέρυσι μια παρέα, μια οικογένεια. Ήταν 10 η ώρα το Μεγάλο Σάββατο. Παπά, τι ώρα θα εξομολογήσεις σήμερα? Βρε, λέω, εγώ έκανα ήδη πρώτη Ανάσταση στ' άλλο το χωριό και τώρα πάω να κάνω δεύτερη. Πότε? Κάτσε, λέω, μετά την λειτουργία, την Αναστάσιμη να σε εξομολογήσω. Α, τότε, όχι παπά, θα πάω να φάω τη μαγειρίτσα? Όχι, όχι, πριν θέλω. Λοιπόν, θα είμαι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, εκτάκτος Πέμπτη, μην το κρατήσετε και μετά, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο του Λαζάρου, θα είμαι εδώ. Όποιοι θέλουν, από το πρωί από τις 10 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Και Μεγάλη Δευτέρα θα είμαι στον Άγιο Χαράλαμπο το πρωί από τις 10 μέχρι τις 12.30 και μετά Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη θα είμαι πάλι εδώ το πρωί από τις 10 μέχρι τις 12.30. Θα πάω και στα δύο τα χωριά, στα Πετροκέρασα και στην Κρίμνη που με έχουν πνευματικό και για εκεί. Η καρδιά μου, η ψυχή μου, η ζωή μου είναι δικά σας. Η αγάπη μου
ακόμα πιο πολύ. Θέλω να περάσουμε φέτος την πιο όμορφη Πασχαλιά. Να είναι μια Πασχαλιά που να είναι ανθισμένες όλες οι καρδιές σε όλα τα σπίτια. Γι' αυτό ζήτησα και να βοηθάτε λίγο οικονομικά, για να βοηθάμε όλοι αυτούς που έχουν ανάγκες. Και είπα, εάν θέλετε, δίνετε και κάτι για τους επιτάφιους και τους δύο, και στο ένα χωριό και στο άλλο. Και τι συμφωνία κάναμε με την Παπαδιά, δέστε η Παπαδιά. Τα μισά λεφτά θα τα βάλουμε εμείς με την Παπαδιά και τα άλλα τα μισά θα τα βάλετε εσείς.